Μετά από μια σειρά αναβολών που έχουν δοθεί και παρουσία δεκάδων πολιτών, εκδικάστηκε στην Πάτρα σήμερα η περιβόητη υπόθεση παρακόλλησης συγκοινωνιών και φθοράς ξένης περιουσίας του κινήματος «Δεν πληρώνω», που πριν 5 χρόνια απασχόλησε την περιοχή αλλά και το Πανελλήνιο. Και έχει το θράσος να προσπαθεί να ανταβάλει με τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστάθηκαν, είπαν όχι, δεν πρέπει να πληρώνουμε αυτά τα άδικα, δυσβάστακτα και ληστρικά διόδια σε έναν δρόμο ο οποίος θα έπρεπε να έχει πληρωθεί από τους παππούδες μας. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα χρήματα φαγώθηκαν όλα στη διαδρομή. Μας δικάζει αντί να τους δικάζουμε. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι φοβούνται καταρχάς τους ανθρώπους που αντιστέκονται, θα πούνε ένα όχι. Φοβούνται το λαό, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται στο καναβάτσο και από τα μνημονιακά μέτρα, αλλά και από όλους τους νόμους που έχουν κοπεί και ραφτεί στα μέτρα αυτών που κυβερνάνε και αυτών οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτούς που κυβερνάνε. Όμως να ξέρουν ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε. Παρά τις διώξεις, δεν κάμπτεται το φρόνημα.